ειδικός σε αυτό καθε αυτό, επειδή είναι λίγο παρεξηγημένη η έννοια, δεν είμαι. Ναι. Είμαι με την δικιά μου, έτσι όπως εγώ το βλέπω. Δηλαδή να δίνεις περισσότερα παρά να παίρνεις. Τέλος πάντων, μια μικρή παρένθεση. Είσαι ακόμα και στην πολιτική, δηλαδή μειοψηφία, ας πούμε. Είμαι, νομίζω, ναι. Από εκεί και πέρα, όταν ήμουνα στη δουλειά, μ' άρεσε. Πολύ μου άρεσε. Τώρα μ' αρέσει αυτό που κάνω. Είμαι πολύ ερωτευμένος. Να σε πάω. Όχι, όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω. Έλα, κάτι. Παρακαλώ. Και στο διάλειμμα δεν ήθελα να μιλήσουμε πολύ, γιατί είπα θα ρωτήσω αυτά που σκέφτομαι. Ρώταξε. Λοιπόν, όταν όλοι ακούσαμε ότι θα λάβεις μέρος, θα πάρεις μέρος σε εκλογές τέλος πάντων. Λες για την πρώτη φορά. Ναι, για την πρώτη φορά. Είμαι σίγουρη ότι έφτασαν και στα αυτιά σου. Υπήρχαν κάποια ειρωνικά σχόλια από το Ρογλέτσο. Πολλά, πολλά, πολλά. Το ξέρεις αυτό. Ναι. Και όχι επειδή κάποιος τα είχε μαζί σου ή δεν σε συμπαθούσε, απλώς γιατί είναι και στο αυτό μας λίγο έτσι. Και από το μυαλό μου περνούσαν. Δηλαδή και ο ίδιος έλεγα. Μα καλά τώρα, τι πας να κάνεις, μήπως πλάκα. Δεν είναι πλάκα. Αλλά. Ύστερα με κάποια έτσι extreme πράγματα που δεν είμαστε συνηθισμένοι. Και extreme. Βγήκε στον δρόμο βλέπουμε. Έξω και διεκδίκησε τα δίκαια του συμπολιτών. Ναι, με κάποιες δηλώσεις, το πώς τα μέσα τον αντιμετώπισαν, ίσως και εκείνα ήταν και το extreme. Mm. Δηλαδή, ήταν στα όρια, ας πούμε, κάποιες φορές. Στα όρια και του γραφικού μερικές φορές. Δεν το κρύβω, αλλά έπρεπε να παίξω έτσι. Εσύ το καταλάβαινες εκείνη την ώρα ότι όλα αυτά ήταν στα όρια. Ακριβώς, το ήξερες. Το έκανες επίτηδες. Δηλαδή, ήταν θέμα στρατηγικής αυτό. Ήταν δηλαδή. Τα 100%. Το ήξερες αυτό. Ήξερα ότι οι κάμερες τώρα πρέπει να έρθουν εδώ, γιατί αν δεν έρθουν εδώ, δεν θα πάει εκεί ο βιολογικός. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ή αν δεν έρθουν εδώ οι κάμερες, δεν θα φτιαχτεί ο δρόμος για τα διόδια. Μόνο με τις κάμερες. Τότε λειτουργούσαμε. Τώρα τελειώσαν και οι κάμερες, δυστυχώς. Λες τώρα θα κάνω πράγματα στα όρια του γραφικού. Στα όρια του γραφικού, ίσως το ξεπεράσω και λίγο, δεν πειράζει, θα το ξαναμαζέψω μετά. Ναι. Και γινόταν η δουλειά. Τώρα δεν γίνεται δουλειά. Τώρα πια είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί τώρα θα ζήσουμε την ιστορία. Τι εννοώ. Ναι. Ότι τώρα πια φύγαμε από αυτή την παρένθεση της μη πραγματικότητας που ζούσαμε σαν χώρα και θα ζήσουμε την ιστορία. Και η ιστορία έχει πολύ πόνο, πολύ δάκρυ. Και... Μα μας λένε ρε παιδί μου ότι είμαστε στο τέλος. Ποιος το λέει. Ο Σαμαράς. Εντάξει. Θα δούμε. Επειδή πέρσι είχα ρωτήσει και μου είχες πει ότι έχεις μια φιλική σχέση με τον Σαμαρά, ότι είχατε μιλήσει κιόλας. Εξακολουθεί να είναι η ίδια η γνώμη ότι το παλεύει καλά αυτός. Το παλεύει, αλλά δεν φτάνει ένας για να μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία ενός ολόκληρου συστήματος. Ναι. Ενώ του πολιτικού. Και μετά η νοοτροπία ενός ολόκληρου έθνους. Μήπως τα έχεις βάλει λίγο κάτω. Δηλαδή και εσύ που ήσουν τόσο δυναμικός και έλεγες θα τα βάλουμε το σύστημα. Τώρα λες ότι το σύστημα δεν αλλάζει. Εσύ έβγαινες και έλεγες εγώ θα τα αλλάξω. Δεν λέω δεν αλλάζει. Λέω θέλει κόπο. Θέλει κόπο, μεγάλο κόπο. Και θέλει πολύ προσπάθεια από όλους μας. Εάν γίνουν εκλογές, καταρχήν να σε ρωτήσω το εξής. Η Τελεία, το κόμμα που έχεις εξαγγείλει από πέρσι. Ναι. Έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο. Είμαστε λίγο πριν καταθέσουμε στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις. Πότε θα το κάνεις. Όλοι δουλεύουμε. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα είμαστε έτοιμοι. Μαζεύουμε. Άρα λοιπόν, αν γίνουν εκλογές το Φλεβάρι, θα κατέβεις ως κόμμα. Ναι. Έχεις κάποιο στέλεχος που μπορεί να ανακοινώσει τώρα. Όχι. Τα στελέχη. Ωραία, να σε ρωτήσω διαφορετικά. Από πού μαζεύεις στελέχη. Από προσωπικές γνωριμίες και από το ίντερνετ. Α, μαζεύεις κόσμο από το ίντερνετ. Mm-hmm. Με τι κριτήρια κάποιος μπορεί να γίνει στέλεχος. Έχουμε σελίδα, μας στέλνουν βιογραφικά, μιλάμε μετά και βρισκόμαστε και κλείνουμε. Έρχονται στη Λίδα δηλαδή αυτοί. Έρχονται στη Λίδα. Έχεις μαζέψει πολλά άτομα, Αποστόλη. Θα κατεβάσουμε κανονικό ψηφοδέλτιο. Σε όλη την επικράτεια. Γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί να μην το κάνω. Πιστεύεις πραγματικά δηλαδή ότι θα αλλάξεις κάτι, ρε παιδί μου, εσύ. Κοίταξε να δεις, δεν πιστεύω ότι θα κυβερνήσω. Okay. Και ούτε θέλω να κυβερνήσω. Θέλω όμως να είμαι εκεί όταν δεν θα τηρούνται τα συμφωνημένα.